τίτλους τέλους. Έβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων στο ένα σκέλος του αποκαλούμενου παραδικαστικού κυκλώματος με πρωταγωνιστές τον πρώην βουλευτή και δικηγόρο Πέτρο Μαντούβαλο και δικαστικούς λειτουργούς. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο καταδίκασε 5 από τους 9 κατηγορουμένους σε ποινές κάθειρξης από 5 έως 13 χρόνια, χορηγώντας ωστόσο όλους τους με αναστολή στην έφεση και αφήνοντάς τους ελεύθερους. Ανάμεσα στους καταδικαστέντες είναι ο Πέτρος Μαντούβαλος και ο πρόεδρος εφετών Γιάννης Ευσταθίου, που καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 13 ετών, και ο αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Γιωσάκης, που κρίθηκε ένοχος με ποινή 12 ετών. Οι 5 καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι κατά περίσταση για τα δικήματα της παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας, της διαμεσολάβησης σε δωροδοκία και της άμεσης συνέργειας σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Μάλιστα, όσοι καταδικάστηκαν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 50.000 ευρώ ως χρηματική ποινή. Η υπόθεση που ήρθε στο φως μετά τις καταγγελίες του κυρίου Μπολέτσι ότι ο Πέτρος Μαντούβαλος δωροδόκησε με 600.000 ευρώ μέσω του Ιάκωβου Γιωσάκη το δικαστή, προκειμένου να αθωωθούν εκείνος και δύο συνεργάτες του, που δικάζονται για το παραδικαστικό κύκλωμα νούμερο 1.